Καλησπέρα σε όλους τους φίλους. Καλώς ήρθατε ακόμα μια φορά στο κανάλι μου για ένα ξύρισμα απολαυστικό σήμερα για μένα, γιατί θα γίνει με μία από τις πιο αγαπημένες μου μηχανές. Θα ξεκινήσω με αυτήν. Πρόκειται για αυτή τη μηχανή που υπάρχει εδώ μέσα. Είναι μία βαλέτα AutoStrop. Κουτάκι είναι μεταλλικό, με μία επικάλυψη δέρματος. Είναι η πιο άρτια μηχανή που έχω, με τα παρελκόμενά της δηλαδή. Η μηχανή που θα τη δείξω σε λίγο. Μέσα σε αυτό το κουτάκι υπάρχει ένα δέρμα για να το τεντώνεις και να στροπάρεις την λεπίδα. Θα το δείτε παράλληλα σε ένα βιντεάκι. Υπάρχουν οι οδηγίες για το πώς θα χρησιμοποιηθεί η μηχανή. Και εδώ σε αυτό το κουτάκι, από το ίδιο υλικό και από την ίδια ποιότητα δέρματος, υπήρχαν οι λεπίδες της εποχής. Αυτή είναι από τότε, βέβαια δεν είναι σε καλή κατάσταση καθόλου. Θα την ανοίξω όμως να τη δείτε. Είναι στο χαρτάκι της, με το καιρόχαρτο. Είναι αυτές εδώ που γράφανε και valet. Πάρα πολύ σκληρές λεπίδες. Δεν κάπτονται καθόλου δηλαδή. Και εφόσον δεν μπορώ να ξυριστώ με τη συγκεκριμένη, με την original, θα ξυριστώ με τις γνωστές σε όλους feather. Επίσης πάρα πολύ σκληρή λεπίδα. Σε πολλούς όσοι την χρησιμοποιούν δεν κάθεται καλά αυτή η λεπίδα. Σε μένα ευτυχώς έχει κάτσει πολύ. Εδώ όπως είπα είναι το εγχειρίδιο χρήσης για τη μηχανή. Δείχνει έτσι πάνω κάτω πώς να στροπάρεις, πώς να τοποθετήσεις το λουρί. Η μηχανή είναι περίοδου 1935-1940. Εδώ μάλιστα σου δείχνει και την γωνία που πρέπει να χρησιμοποιήσεις. Σε αυτή τη μηχανή περίπου οι 10 μοίρες είναι το πιο καλό, να το πω, αν και δεν πολύ ασχολούμαι έτσι με μοίρες. Εκεί που νιώθω καλά το ξυράφι, εκεί θα δουλέψω. Λοιπόν, η μηχανή τώρα είναι αυτή εδώ, είναι 2 τεμαχίων. Έχω δει κάποιους που κάνουν και 3 από εδώ, δεν το επιχειρώ. Δεν είναι πολύ βαριά μηχανή. Αυτή είναι η λαβή της. Πολύ ωραία κατασκευή. Εδώ είναι η κεφαλή. Valet. Από πίσω γράφει Valet Safety Razor Made in England. Ευελπιστώ να φαίνεται. Τώρα σε αυτήν εδώ την υποδοχή μπαίνει το δέρμα, έχοντας ανοίξει το κλαπέτο αυτό εδώ για να απασφαλίσει. Θα σας το δείξω και με τη λαβή, ούτως ώστε να στροπαριστεί η λεπίδα. Ανοίγοντας η κεφαλή βγαίνουν τα 2 αυτάκια που τότε στην εποχή τους τα ονόμαζαν δάκρυα, για να ασφαλίσει τη λεπίδα. Και έτσι είναι ολόκληρη. Τώρα παίζει η κεφαλή εδώ. Αν κατεβάσω το κλαπέτο αυτό, έχει ασφαλίσει εντελώς. Ας βάλω και τη λεπίδα να την έχω έτοιμη, όπως είπα, της Feather. Πρώτη χρήση αυτή. Ξυρίζω αρκετές φορές με τη συγκεκριμένη μηχανή, γιατί μου αρέσει πολύ, έχει ευχάριστο ξύρισμα. Λοιπόν, αυτές οι κόλλες δηλαδή, έλεος. Ανοίγω τα αυτάκια. Είναι κοφτερή λεπίδα πολύ, θυμίζει λίγο
gem, δηλαδή την ακουμπάς και τη φοβάσαι. Αφού έχει μπει, κλείνει με τα φτάκια, πέφτει κεφαλή και ασφαλίζει. Ενώ φαίνεται άγρια έτσι στο μάτι να το πω, κάνει πάρα πολύ ευχάριστο ξύρισμα, όπως είπα στην αρχή. Και πολύ όμορφη για την εποχή της. Θα τη δούμε και παρέα στο ξύρισμα. Σαπουνάκι θα έχω το αγαπημένο ταμπάκ μου. Το έχω λίγο μουλιάζει. Πινέλο της Simpsons, το Trafalgar Tuff 3 συνθετικό, πάρα πολύ ωραίο πινέλο, πολύ ευχαριστημένος από αυτό. Pre-save δεν θα χρησιμοποιήσω κάτι και θα τελειώσω με κάτι εξίσου αγαπημένο, αυτή την Aqua Velvet Tonus, δεν ξέρω αν τη βλέπετε πως είναι, πως θολώνει να το πω έτσι. Γιατί έχει κάποιο συστατικό μέσα, το ξυλαστήλ, από ό,τι διάβασα, είναι κάτι έτσι που περιέχεται και σε κρέμες και τα λοιπά, αντιγυραντικό. Αν δεν κάνω λάθος, δεκαετία 60, δεκαετία 70 η συγκεκριμένη. Και μάλιστα περιεργαζόμουν το κουτί, εδώ όλα είναι σε ξένη γλώσσα. Πίσω γράφει Aqua Velvet Tonus After Save Lotion, η μοναδική του σύνδεση με ενεργά στατικά βοηθά την επιδερμίδα να διατηρεί κτλ. Κτλ. Επάνω γράφεται έτσι στα ελληνικά. Επίσης, εδώ που το είδα, ιταλικό προϊόν υπεύθυνος κυκλοφορίας Inco Ελλάς, γλυκά νερά. Λοιπόν, ας ξεκινήσω, απλά θα βρέξω το πρόσωπό μου. Η παλέτα έχει και αυτή έτσι μεγάλη ιστορία, όχι τόσο σαν μηχανή, όσο με τον ιδιοκτήτη, μάλλον και σαν μηχανή, μην την υποτιμώ, όσο με τον ιδιοκτήτη της, θα τα πούμε τώρα στην πορεία. Αρχίζω να δουλεύω το ταμπάκ μου, μέσα εδώ στο πορσελάνινο του το μπολάκι. Αγαπημένο ταμπάκ, εμένα μου αρέσει πάρα πολύ. Ο ιδρυτής της Valette ήταν ο Jack Kesman, ένας φιλάνθρωπος, όπως αναφέρεται, άμα πείτε και διαβάσετε. Πάρα πολλές ευρεσιτεχνίες ο ίδιος και αν δεν κάνω λάθος, το 1904 ή το 6 βγάζει το πρώτο του, το πρώτο δίπλωμα ευρεσιτεχνίας για ξηράφι. Το ξεκινάω παράλληλα. Το οποίο και πωλείται από την εταιρεία Otto Straub εκείνη την εποχή. Μεγάλος του ανταγωνιστής βέβαια ο Gillette. Και βρίσκοντας την ευκαιρία ο Γκέσμαν, μια χρονιά που είχε λήξει το δίπλωμα ευρεσιτεχνίας στη Gillette, να τη μηνύσει ο ίδιος για κάποιες αντιγραφές σε κάποια λειτουργικά κομμάτια των μηχανών. Το θέμα αυτό είναι ενδιαφέρον, γιατί λύθηκε τον ίδιο τον Gillette, καθώς η Valette συγχωνεύτηκε από τη Gillette. Βέβαια πήγε εκεί ο Γκέσμαν, είδε κάποιες οικονομικές ατασταλίες και τους χαιρέτησε. Και το απίθανο της όλης ιστορίας, που είναι η μηχανή μου, εδώ είναι, και το απίθανο της όλης ιστορίας είναι ότι μετά το θάνατο του Gillette,
ο Γκέσμαν ανέλαβε διευθυντικό στέλεχος στην εταιρεία. Τρελό πράγμα. Λοιπόν, βρέχω τη μηχανή μου και ξεκινάω. Εξαιρετικό ξύρισμα κάνει. Εξαιρετικό. Ο ίδιος μετά από χρόνια, το 27-28, έβγαλε και άλλο δίπλωμα ευρεσιτεχνίας και είχε βγάλει μία ακόμα μηχανή, την ProBack. Βέβαια δεν πήγε καλά η συγκεκριμένη. Οι συγκεκριμένες λεπίδες, όπως είπα και στην αρχή, πολλοί τη βρίσκουν λίγο σκληρή, άγαρμπη. Αλλά δυστυχώς δεν υπάρχουν και άλλες επιλογές για λεπίδα. Τέλεια. Ξεβγάζω και είμαι πάλι εδώ. Επέστρεψα και βλέπω ότι και από το πρώτο χέρι, δηλαδή όταν ξυρίζει με τέτοιου είδους μηχανές, το δεύτερο χέρι πολλές φορές είναι... δεν χρειάζεται. Αλλά... είναι και μια απόλαυση. Δεν θέλεις να χάσεις. Ας βάλω και ό,τι έχει μαζέψει εδώ, να το απλώσω κι αυτό. Το ταμπάκ κάνει πάρα πολύ ωραία μάρυγγα. Εξαιρετικό σαπούνι. Πιστεύω ότι δεν υπάρχει φίλος που δεν το έχει. Το βάρος της μηχανής δεν μπορώ να πω ότι το νιώθω πολύ στην κεφαλή. Αν και αισθάνομαι ότι η λαβή της ίσως είναι από κάποιο υποδιέστερο μέταλλο απέναντι στην κεφαλή. Οπτικά δεν φαίνεται αυτό. Και πηγαίνει πολύ καλά η μηχανή. Ίσως
βέβαια και για τα χέρια τα δικά μου, να ήθελα λίγο τη λαβή λίγο μεγαλύτερη. Δεν μπορούμε όμως να τα έχουμε όλα. Perfect. Ξεβγάζω για το θερμικό Aqua Velva. Εδώ είμαι και πάλι. Τέλειο αποτέλεσμα. Aqua Velva Tonus. Φοβερό. Δεν μπορώ να σας περιγράψω ούτε το άρωμά του, ούτε το πώς κάθεται στο πρόσωπό μου. Εξαιρετικό, εξαιρετικό. Μακάρι να βρω κι άλλο, αλλά δύσκολο. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ που παρακολουθείτε τα βίντεο μου. Ευχαριστώ που είστε κύριοι και κυρίες, γιατί από ό,τι έχω καταλάβει μας βλέπουν και κυρίες. Να συνεχίσουμε έτσι, παρέα, και ως το επόμενο βίντεο να είστε όλοι καλά. Θα τα πούμε σύντομα. Γεια χαρά.